Συνάντηση με τον πρόεδρο Χαράλα Μποκαλεμτζή και μέλη του Συλλόγου Παραγωγών Λαϊκής Αγοράς είχε την 3η 25 Ιανουαρίου στο γραφείο του ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης. Συζητήθηκαν θέματα και ζητήματα που αφορούν στον κλάδο τους, ενώ στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε το ενδεχόμενο και η δυνατότητα δημιουργίας μιας δεύτερης λαϊκής αγοράς στην Αλεξανδρούπολη, η οποία θα λειτουργεί σε ημέρα διαφορετική από την Πέμπτη, προκειμένου να εξυπηρετούνται καλύτερα οι δημότες. Συμφωνούμε πλέον όλοι στην ίδρυση και λειτουργία μιας δεύτερης λαϊκής στην Αλεξανδρούπολη, η οποία μέσα από διεργασίες και ζυμώσεις, μέσω της πενταμελούς επιτροπής που έτσι κι αλλιώς την προβλέπει ο νομοθέτης, να μας υποδείξει τις προτινόμενες μέρες και μέρος όπου θα πρέπει να διεξαχθεί προκειμένου να καλύψουμε και άλλα αγοραστικά κοινά και άλλες ανάγκες που παρουσιάζονται όχι μονάχα πληθυσμιακά λόγω της αύξησης που παρατηρείται πλέον στην πόλη μας, αλλά και τους εργαζόμενους μέσα στην εβδομάδα, γιατί όχι μέσα στο Σαββατοκύριακο να υπάρχει μια δεύτερη λαϊκή, εφόσον συγκλίνουμε όλοι και εφόσον και η Επιτροπή μας υποδείξει το μέρος και την μέρα στην οποία θα πρέπει να λάβει η χώρα αυτή. Ένα από τα προβλήματα τα οποία, όπως γνωρίζετε εσείς, είναι αυτή η συγκέντρωση των παραγόντων του Σαββάτου, την οποία θέλουμε εμείς να μετατρέψουμε σε νόμιμη και μπορεί μέσα σε κάποιες διαδικασίες με τη δεύτερη λαϊκή να μπορεί και αυτή να μετατραπεί σε μια νόμιμη λαϊκή, ώστε να μην έχουμε και εμείς το πρόβλημα η τοπική παραγωγή και που είμαστε πάρα πολλοί, να μπορούν τα παιδιά να λειτουργούν και να πουλάνε, όπως ξέρετε, κάθε Σάββατο τα φθηνά προϊόντα τα οποία δίνουμε σε όλο το λαό της πόλης μας. Πιστεύω ότι σιγά σιγά, γιατί αυτά δεν γίνονται σε μία μέρα, ούτε σε δύο, ούτε σε τρεις, σιγά σιγά να μπορέσουμε να τα βάλουμε όλα σε μία τάξη και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και μια δεύτερη λαϊκή. Μέσα στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, ο οποίος έχει το καλύτερο ρημοτομικό σχέδιο στην Ελλάδα, που το έφτιαξαν κάποιοι ξένοι κάποιες εποχές. Μια πόλη που είναι όλο τετράγωνο και ένας δρόμος που κατεβαίνει κατευθείαν στη θάλασσα. Δεν είμαστε ούτε στο Δημότυχο, ούτε στην Καβάλα, ούτε στην Ξάνθη να ψάχνουμε να βρούμε μια ευθεία οδός. Κάτι κάπου θα βρούμε. Αρκεί να υπάρχει καλή θέληση και όλοι μαζί να λειτουργήσουμε. Είναι υπόσχεση συνεργασίας με τη Δημοτική Αρχή σε καλό επίπεδο. Κοιτάξτε, δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα. Ίσα-ίσα έχουμε να κάνουμε να λειτουργήσουμε μαζί για το καλό όλων. Εμείς πρώτον λειτουργούμε για το καλό της πόλης, αλλά και για το καλό του οικογενειού μας. Μην βλέπετε εμένα που μεγάλωσα τώρα. Υπάρχουν νέα παιδιά που έχουν μέσα στο επάγγελμα αυτό. Υπάρχουν 70-80 νέα παιδιά μέσα στην πόλη, τα οποία θέλουν να λειτουργήσουν και λειτουργούν ως ένα κατάστημα κι αυτοί. Είναι καταστηματάρχες, είναι επαγγελματίες. Έτσι, με τη βοήθεια και τη Δημοτική Αρχή, όλα θα πάνε καλά. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε προηγηθεί αντίστοιχη συνάντηση με τον πρόεδρο Χρήστο Τραμπίδη και μέλη του Συλλόγου Εμπόρων Λαϊκής Αγοράς, οι οποίοι υποδέχτηκαν θερμά το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας δεύτερης λαϊκής αγοράς στην Αλεξανδρούπολη.